Φίλες και φίλοι, συγκρότησες και σύντροφοι, η λέξη βαρβαρότητα δεν αρκεί για να περιγράψει κανείς τη φρίκη. Πλεούμενα πτώματα ανοιχτά της πύλου, εκατοντάδες άνθρωποι που ξεβράστηκαν, ναυάγησαν μαζί με τα όνειρά τους για μια αξιοπρεπή ζωή. Για άλλη μια φορά, η Μεσόγειος έγινε θάλασσα νεκρών στο μεγαλύτερο, όπως όλα δείχνουν, πολύ νεκρο ναυάγιο στην ιστορία της χώρας μας. Δεύτερο ναυάγιο μέσα σε μια μέρα. Αυτό που προέχει τώρα είναι να ενταθούν οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Να παρασχεθεί κάθε βοήθεια στους ανθρώπους που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μεταβούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να δυναμώσει λοιπόν η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και της νεολαίας με όλους τους τρόπους. Οι νέοι και οι νέες που παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα όσα συμβαίνουν, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε. Γιατί για εμάς δεν θα γίνει ποτέ κανονικότητα οι καθημερινές ειδήσεις για νεκρούς και αγνοούμενους στον Εύρο και στη Μεσόγειο. 1037 μέχρι στιγμής οι νεκροί και αγνοούμενοι ξεριζωμένοι στη Μεσόγειο για το 2023, ενώ πέρσι έφτασαν τους 2.400. Η απανθρωπιά των διάφορων δημοσιολογούντων της τηλεόρασης μας εξοργίζει. Γιατί για εμάς οι άνθρωποι δεν είναι απλώς αριθμοί στον αιματηρό κατάλογο που προκαλεί εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η πολιτική των εμπεριλιστικών επεμβάσεων όπως τη Λιβύη και της καταλήστευσης των λαών. Η πολιτική της έντασης της καταστολής με τη Frontex, τους ορατούς και αόρατους φράχτες, τον εγκλωβισμό στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις απελάσεις. Γιατί, αν τώρα δεν υψώσουμε κραυγή αντίστασης και διαμαρτυρίας, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αστικές κυβερνήσεις, με πρώτο βιολί της κυβερνήσης της Ελλάδας και της Ιταλίας, θα υπογράψουν το προωθούμενο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, που επισφραγίζει την ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων και προετοιμάζει τα επόμενα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα και ναυάγια στη Μεσόγειο. Σύντροφοι και φίλοι, αυτή η πολιτική που έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων αποτελεί τον καλύτερο χορηγό των διάφορων κυκλωμάτων διακινητών που εκμεταλλεύονται μετανάστες και πρόσφυγες. Πριν λίγους μήνες, οι νέοι και οι νέες κατακλείσαμε τους δρόμους όλης της χώρας για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, βροντοφωνάξαμε δυνατά πως το δίλημα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, η απάντηση είναι μόνο μία. Είμαστε καθαρά με τις ζωές των ανθρώπων, με τις δικές μας ζωές. Αυτό λοιπόν φωνάζουμε και τώρα. Η οργή του λαού και της νέας γενιάς να γίνει δύναμη αλληλεγγύης και πάλι ενάντια στη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος που καταδυναστεύει τις ζωές των ανθρώπων και σκορπά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους και προσφυγιά. Και από εδώ λοιπόν δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων, την κατάργηση του άδικου πλαισίου καταστολής σε βάρος τους. Και από εδώ δηλώνουμε να καταργηθούν εδώ και τώρα ο κανονισμός του Δουβλίνου, η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των προσφύγων στο άσυλο και στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Δεν θα πάψουμε λεπτό να παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς, για να σταματήσει η χώρα να είναι ορμητήριο των πολεμικών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, να κλείσουν όλες οι αμερικανονορβηγικές βάσεις στη χώρα. Θα απλώνουμε πάντα το χέρι μας στους κυνηγημένους και αδύναμους αυτού του κόσμου, θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των θυμάτων αυτού του απάνθρωπου συστήματος. Γιατί αυτοί που κάνανε τη Μεσόγειο θάλασσα νεκρών, αυτό που χρειάζονται είναι να δυναμώσει η πάλη για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος
για να σταματήσουμε να θρηνούμε αθώα θύματα.